μεταξύ του και εμένα την Αλβίνα. Καλώς ήρθατε πάλι στην κουζίνα. Καλωσορίζω καινούριους φίλους που είναι αρκετοί. Καλώς ήρθατε στην παρέα και εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Τι έχω να σας προτείνω σήμερα? Μελιτζάνα και φτέρες. Αφού έχουμε την εποχή της μελιτζάνας, θα φτιάξουμε τις περισσότερες συνταγές που είναι με τη μελιτζάνα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Λοιπόν, και ελάτε να σας πω τα υλικά. Θα χρειαστούμε 3 φλάσκες μελιτζάνες, μία πιπεριά κέρατο, 2 όριμες ντομάτες, 200 γραμμάρια φέτα ή λευκό τυρί, 1 αυγό, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 150 γραμμάρια περίπου, θα μας δείξει, αλεύρι και λίγο ακόμα για από πάνω. Από ζαρζαβατικά θα χρειαστούμε βασιλικό, 1 ματσάκι μικρό μαϊντανό και μερικά φυλλαράκια δυόσμο. Επίσης θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι, πιπέρι, αλάτι και λάδι για τηγάνισμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καθαρίζουμε για την αρχή τις μελιτζάνες. Κόβουμε το κοτσάνι. Αν θέλετε, την καθαρίζετε όλη τη φλούδα. Εγώ σας έχω πει ότι μου αρέσει να έχει λίγη και θα τις καθαρίσω με αυτόν τον τρόπο. Τις κόβουμε στη μέση με αυτόν τον τρόπο. Τις χαράζω. Και το κάνουμε με τις υπόλοιπες. Κόβουμε στη μέση και αυτό. Βάζουμε αλάτι και γιατί το κάνουμε, για να μην ρουφήξουν πολύ λάδι όταν θα τα φτιάχνουμε. Λοιπόν, 2-3 κουταλάκια γλυκού και θα βάλουμε λίγο νεράκι. Έχω βάλει νερό και αφήνουμε για 30 λεπτά. Λοιπόν, έχω βάλει ζεστό νερό μέσα στις ντομάτες για να τις ξεφλουδίσω. Θα ξεφλουδίσω, κόβω το κοτσάνι και φεύγει όλη η φλούδα, βλέπετε. Και έτσι τις ξεφλουδίσαμε. Ωραία. Τώρα τις ντομάτες θέλουμε να τις κόψουμε και να βγάλουμε τα σπόρια από μέσα, δεν τα χρειαζόμαστε. Να έχει όσο γίνεται λιγότερα υγρά.
Λοιπόν, κόβουμε λοιπόν τις ντομάτες αυτές σε μικρά κυβάκια, όσο γίνεται πιο ψηλά. Θα τις ετοιμάσουμε τις ντομάτες για να είναι έτοιμες τώρα που θα ετοιμάσουμε και τις μελιτζάνες. Έχουν περάσει 30 λεπτά. Ξεπλένουμε τις μελιτζάνες, τις στίβουμε. Αφού τους έχουμε στύψει τις μελιτζάνες, λοιπόν παίρνουμε το κάθε κομμάτι. Εδώ έχω βάλει χαρτί κουζίνας και κόβουμε τις μελιτζάνες όσο γίνεται πιο ψηλά καρέ. Βλέπετε πόσο ψηλά καρεδάκια το κόβω. Θα σας δείξω τώρα και από κοντά. Τόσο μικρά, βλέπετε. Τόσο μικρούλικα. Και όπως είναι, τις βάζω πάνω στο χαρτί για να τραβάει ό,τι υγρά έχει μείνει στη μελιτζάνα για να μην ρουφήξει το λάδι. Και κόβω άλλες υπόλοιπες και προχωράμε. Αφού τις έχω κόψει, όχι όλες, αλλά μισές, τις πιέζω έτσι με χαρτί για να απορουφήξει ό,τι υγρό έχει μείνει και τις βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ ανάμιξης για να συνεχίσουμε. Και το ίδιο κάνουμε και με τις υπόλοιπες μελιτζάνες. Λοιπόν, και δείχνω άλλη μια φορά τα λίγα που μου έχουν μείνει. Κόβουμε σε φέτες λεπτές, μετά σε μπαστούνάκια και σε κυβάκια. Αφού τα έχουμε κόψει κυβάκια, το βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Και πιέζουμε λίγο να φύγουν τα υγρά. Και τις βάζουμε στο μπολ. Ωραία. Έχουμε κόψει όλες τις μελιτζάνες και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε μία πιπεριά κέρατο. Καθαρίζουμε από σπόρια. Κόβουμε και αυτό σε ψηλά κυβάκια. Και επειδή
κάθεται ένα κορίτσι εδώ από κάτω, περιμένει πώς και πώς να τις δώσεις. Εκεί, για να σε δουν και τα κορίτσια. Έλα. Μπράβο το παιδί. Εφτάνει πόσο. Αφού την έχουμε ψιλοκόψει και την πιπεριά, τη βάζουμε και αυτή στις μελιτζάνες. Τώρα θα κόψουμε την πρασινάδα μας, τα μυρωδικά μας, δυόσμος, βασιλικός, κόβουμε και το μαϊντανό μας. Αφού το ψιλοκόψαμε, βάζουμε και αυτό μέσα στο μπολ. Και συνεχίζουμε. 2 σκελίδες σκόρδο λιώνουμε μέσα. Σπάω μέσα ένα αυγό. Βάζουμε ένα κουταλάκι baking powder. Βάζουμε την ντομάτα. Προσπαθούμε να μην έχει, βλέπετε, έχει βγάλει χυμό. Εγώ δεν θα το βάλω μέσα. Θα το ρίξω και θα το βάλω έτσι όπως είναι, χωρίς. Ωραία. Και τώρα βάζουμε 2 κουταλές της σούπας λευκό ξύδι. Το τυρί. Μαύρο πιπέρι. Προσεκτικά αλάτι, γιατί και το τυρί μας είναι αλμυρό και έχουμε βάλει μέσα στο αλατισμένο νερό και τη μελιτζάνα. Οπότε βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού και σιγά σιγά βάζουμε και 150 γραμμάρια αλεύρι. Πρέπει να φτιάξουμε ένα μείγμα
το οποίο θα πλάθετε. Οπότε αρχίζουμε και το δουλεύουμε καλά, καλά, καλά. Δοκιμάζουμε και το αλάτι. Προς το παρόν βάλαμε 150 γραμμάρια αλεύρι και αν θα χρειαστεί θα το προσθέσουμε. Πρέπει να έχουμε ένα μείγμα το οποίο θα πλάθεται σε κεφτεδάκια. Λοιπόν, θα χρειαστώ λίγο αλεύρι παραπάνω, δηλαδή γύρω στα 170 γραμμάρια αντί για 150, προσθέτω ακόμα, ανακατεύω. Το αλάτι το δοκίμασα, δεν χρειάζεται. Επίσης το πιπέρι είναι μια χαρά και τώρα θα δοκιμάσουμε αν πλάθεται, δηλαδή αν μαζεύεται στο χέρι, τότε δεν θα χρειαστούμε άλλο αλεύρι και θα αρχίσουμε το τηγάνισμα. Αφού θα το ανακατέψω ακόμα λίγο και να δοκιμάσω αν πλάθεται, δηλαδή αν μαζεύεται σε ένα κεφτέ. Okay. Βάζουμε λοιπόν στη φωτιά ένα μεγάλο τηγάνι, κατά προτίμηση με βαρύ πάτο, βαρύ τηγάνι δηλαδή, και του βάζουμε μπόλικο λάδι. Και αφήνουμε να ζεσταθεί. Λοιπόν, σε ένα φαρδί πιάτο βάζουμε αλεύρι, έχει ζεσταθεί το λάδι, παίρνουμε μία ποσότητα, τα πιέζουμε λιγάκι. Και βάζουμε λοιπόν ουσιαστικά τις πλάθουμε μαζί με το αλεύρι που βουτάμε, έτσι. Τώρα εσείς αν θέλετε αυτό το αλεύρι που αν θα βάλετε περισσότερο αλεύρι μέσα στο μείγμα, δεν θα χρειαστεί να τα βουτάτε στο αλεύρι. Επιλέγετε είτε έτσι είτε αλλιώς. Λοιπόν, και τώρα τους γυρνάμε. Και 2-3 λεπτά
και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, έχω βάλει ένα πιάτο εδώ, θα βάλω απορροφητικό χαρτί και θα βγάλω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το άρωμα που έχει τώρα αυτή τη στιγμή στη κουζίνα. Τέτοιους μελιτζανοκεφτέρες δεν ξέρω αν έχετε ξαναφάει, δηλαδή θα νιώθετε κομματάκια μελιτζάνας στο δόντι σας. Δεν θα είναι νιανιά, βλέπετε πως είναι, και εγώ συνεχίζω και τηγανίζω τους υπόλοιπους. Λοιπόν, και βγάζουμε την τελευταία παρτίδα. Βλέπετε πόσο όμορφα είναι. Έχουν πάρει όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Εννοείται ότι με την ίδια επιτυχία, χωρίς να υστερεί στη γεύση, μπορείτε να το κάνετε και στο φούρνο. Εμένα, επειδή αυτοί που θα φάνε δεν έχουν θέμα να φάνε και τηγανιτά, γι' αυτό έκανα τηγανιτά και εδώ τελειώσαμε. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να τα βάλουμε ωραία μέσα στη πιατέλα. Εγώ θα σπάσω ένα και θα φάω για σας. Πάρα πολύ ωραία το βάζουμε. Λοιπόν, σπάω ένα. Δείτε πως είναι μέσα. Θα το φάω κιόλα. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο. Και βασιλικός και δυόσμος και μαϊντανό και πιπεριά. Όλα. Τέλειο. Απλά να προσέχετε όταν θα τα πλάθετε, να τα πλάθετε μέσα στο αλεύρι. Οπό, μ' ακούτε, χρουτς χρουτς που κάνω. Τέλεια. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του βίντεο με τους υπέροχους, λαχταριστούς και καταπληκτικούς μελιτζανοκεφτέδες. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη ότι θα το φτιάξετε, και αν θα το φτιάξετε, βγάλετε φωτογραφία και στείλτε μου στο Instagram ή στο Facebook στην ομάδα Melody of Taste with Albina, να γίνετε και μέλος. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ, κάντε εγγραφή, πατήστε μου ένα like, γράψτε μου σχόλιο, προωθήστε το βίντεο, μοιραστείτε το βίντεο και τη συνταγή με τις φίλες φίλους σας, και μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλες τις δραστηριότητες του καναλιού μου. Ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το ποτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα. Σας αποχαιρετώ, σας φιλώ και μέχρι την επόμενη συνταγή. Γεια σας! Καλησπέρα και από εδώ, φίλοι μου! Και καλώς ήρθατε πάλι από αυτή τη μεριά, γιατί μου φαίνεται ότι είναι λίγο στραβό. Ο καθρέφτης δεν πρέπει να είναι στραβός. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα unboxing. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό και έχω παραγγείλει δύο πράγματα από την παρουσίαση. Εδώ. Και θα το ανοίξουμε. Λοιπόν, εγώ είχα πάει στο χωριό Λογκά, Μεσσηνίας,
το Σάββατο που μας πέρασε και γύρισα την Τρίτη αργά το απόγευμα. Όχι, συγγνώμη, αργά το μεσημέρι. Τέτοια ώρα, 3-3.30. Λοιπόν, ωραία, περάσαμε πάρα πολύ γλυκά. Και τώρα τελείωσα. Έχω κρύψει και τη βαλίτσα για να μην τη βλέπω, για να μην μου σπάει τα νεύρα. Και με κουράζει όλο αυτό, παρόλο που ευχάριστο είναι, δεν λέω, δόξα τω Θεώ λέω, αλλά λίγα. Λίγο και δεν θέλω παραπάνω γιατί, μισό λεπτό, γιατί μετά αρχίζω και νευριάζω. Λοιπόν, έχω παραγγείλει. Λοιπόν, ξέρω τι είναι, ξέρω τις διαστάσεις, αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Περίπου ξέρω. Λοιπόν, ένα ταψί, πυρήμαχο, ένα σκεύος πυρήμαχο, και άλλο σκεύος πυρήμαχο. Λοιπόν, το ένα είναι από το σετ που έχω ήδη, της Emilien Rhee, μια γαλλική εταιρεία, αυτά τα κόκκινα που πλέον. Τέλος πάντων, εγώ στο επόμενο βίντεο θα σας κάνω ένα... θα σας παρουσιάσω όλα τα περίμαχα που έχω, για να δείτε, έχω ένα βίντεο τέτοιο, αλλά από τότε έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια. Κόσμος έχει αυξηθεί, πολλές κυρίες με ρωτάνε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, που το πήρατε το ένα, που το πήρατε το άλλο. Οπότε θα σας κάνω άλλο ένα βίντεο που θα σας δείξω τα σκεύη πυρήμαχα που έχω και τις εταιρείες. Λοιπόν, δύο μπαίνουν καινούρια. Μάλλον το βάλανε στο ίδιο κουτί, γιατί... Sorry, παιδιά. Όπα. Γιατί το ένα είναι της Emilien Rhee και το άλλο είναι της Staub. Και οι δύο γαλλικές εταιρείες είναι. Λοιπόν, θα το πάμε λιγάκι πιο. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί φοράω το μικρόφωνο ασύρματο. Και πάμε να το ανοίξουμε. Κάτσε να το σηκώσω. Λοιπόν, θα φέρω την καρέκλα εδώ κοντά και να τα βλέπω. Ωραία. Το πρώτο σκεύος που μου βάλανε είναι τη Στάου. Λοιπόν, το οποίο είναι η φόρμα τάρτας, αλλά 30 εκατοστά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Το κόκκινο του δεν με τρελαίνει. Είναι λιγάκι πιο, θα μπω. Αλλά το μέγεθος του είναι πάρα πολύ καλό. Είναι 30 εκατοστά το η διάμετρος. Λοιπόν, τι άλλο, μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων, μπαίνει στο φούρνο, μπαίνει μικροκυμάτων, αλλά μικροκυμάτων που θα μπει τόσο μεγάλο, δεν έχω τόσο μεγάλο μικροκυμάτων.
Λοιπόν, τι άλλο. Το μόνο που δεν μπαίνει είναι πάνω στην εστία. Δεν πρέπει να το βάλεις πάνω στη φωτιά. Ωραία. Στο γκριλ μπαίνει, μικροκυμάτων μπαίνει, στο φούρνο μπαίνει, στο πλυντήριο πιάτων μπαίνει και είναι, αντέχει 300 βαθμούς, πώς τα λένε, υψηλή θερμοκρασία, και μείον 20 ή χαμηλή. Λοιπόν, αυτό εδώ. Κάτσε να το βγάλω και το χαρτάκι. Θα διαβάσω. Γράφει και εδώ διάφορα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Αρκετά μεγάλη. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι το ένα. Πάμε να δούμε το άλλο. Και πάμε να σας δείξω και το μεγάλο ταψί. Αυτό εδώ. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι τόσο μεγάλο δεν είχα. Θα σας δείξω όλο μαζί. Έχω το μικρότερο μέγεθος από αυτό. Είναι ένα σετ για την ίδια χρήση σε πιο μικρό μέγεθος. Αυτό εδώ όμως είναι αρκετά μεγάλο. Θα σας μετρήσω ακριβώς. Είναι της Emile Henry, γαλλικής εταιρείας, σας το είπα, και εννοείται ότι και αυτό μπαίνει στο φούρνο, μπαίνει στη κατάψυξη και το μέγεθος του είναι 42,5, 42,5. Α, 42,5 όταν λέει με τα χερούλια 42,5. Α, έπρεπε να το είχα σκεφτεί. Το σκέφτηκα κάποια στιγμή. Άρα, 30, 31, 20, 20, 30 επί 20, 31 επί 20. Λοιπόν, αυτό που είναι καλό είναι ότι είναι ψηλό. Δηλαδή είναι βάθος 8,5 εκατοστά. Λοιπόν, είναι αρκετά μεγάλο ταψί. Χωράει και γεμιστά πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και οι τιμές του ήταν 65 ευρώ. Θα σας πω ακριβώς. 62. Ναι. Και αυτό 17 και 15. Λοιπόν, ωραία είναι, αλλά πού θα τα βάλω τώρα εγώ αυτά. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα το βρω. Λοιπόν, οπότε βλέπετε, Staub. Και Emile Henry. Μεγάλο ταψί. Μ' αρέσει. Μπαμπάτσικο είναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα καινούρια μου. Την άλλη, στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω όλα τα σκεύη που έχω και κάποια στιγμή θα σας δείξω και τα gadget που έχω.
Λοιπόν, θα δείξω μόνο τα κεραμικά και για να ξέρετε, μήπως και θα θελήσετε να πάρετε, θα σας πω από που τα κυρίως τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι από την παρουσίαση. Λοιπόν, κάποια είναι, ένα-δύο είναι από το Κώστα Μπόντα, κάποια είναι της Εσπιέλ από μία φίλη μου, από τη Χρύσα, αυτά. Λοιπόν, αλλά θα κάνω ένα έτσι ωραίο, ωραία παρουσίαση των σκευών αυτών. Αυτά, κορίτσια μου γλυκά. Ελπίζω να περνάτε καλά. Νομίζω αποχωρεί λίγο η ζέστη, εφόσον και έβρεξε σε διάφορα μέρη 2-3 μέρες τώρα που βρέχει. Και αυτό που ήθελα να πω ότι ο λόγος που το αγοράζω αυτά, πρώτο, είναι επειδή έχω κανάλι και φτιάχνω συνέχεια πράγματα και πολλές φορές κάποια χρειάζονται είτε μικρότερο σκεύος, είτε μεγαλύτερο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω, αλλά καμιά φορά είναι τα μεγέθη σε προδίδουν. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς που, αυτό που πρέπει να κάνεις, τέλος πάντων. Και εκτός των άλλων, όταν υπάρχει μία σειρά και επενδύεις μόνο σε αυτό, εγώ δηλαδή δεν έχω άλλες αγορές για να πω ότι... σας έχω πει πολλές φορές, ούτε βγαίνω, ούτε καπνίζω, ούτε πίνω... Εντάξει, ρούχα, okay. Αλλά η αδυναμία μου είναι αυτή, δηλαδή είναι η κουζίνα. Η κουζίνα μου πρέπει να τα έχει όλα, όταν λέμε όλα, όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο εγώ δεν έχω, νομίζω. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω, ότι μία κυρία... Στο προηγούμενο βίντεο, στο βίντεο με με τα αμυγδαλωτά, νομίζω. Λοιπόν, θα το βρω τώρα. Η οποία μου έδωσε μία πληροφορία απίθανη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η κυρία αυτή, νομίζω, μου έχει γράψει από, από την Αμερική. Λοιπόν, νομίζω από την Αμερική ή από την Αυστραλία. Τέλος πάντων, θα το δω τώρα. Και μου έδωσε μία πληροφορία για το αυτό το κοσκινάκι που έχω, πάρει στο Zara Home και μου έδωσε μία πληροφορία που πρώτο χάρηκα, δεύτερο δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια και άρα έμαθα κάτι καινούριο και θα σας δείξω και τη φωτογραφία, μισό λεπτό. Τώρα, να δω αν ήταν σε αυτό το βίντεο ή αν ήταν στο προηγούμενο με τη μελιτζανόπιτα. Έχω την αίσθηση ότι ήταν με τη μελιτζανόπιτα, οπότε πάω στη μελιτζανόπιτα. Και τρελάθηκα, δηλαδή εγώ δεν ήξερα. Είχα μία υποψία ότι πρέπει να ήταν μία αντιγραφή από κάποιο τέτοιο gadget. Μισό λεπτό, θα τα βρω και θα το ανοίξω πάλι. Λοιπόν, έκανα λάθος, η κυρία αυτή που μου το είπε δεν είναι στην Αμερική. Παράγγειλε από την Αμερική αυτό το κοσκινάκι, το οποίο λέει, σας διαβάζω το μήνυμα, έχω παραγγελία, λέει, από την Αμερική και όπως λέει, διαβάζω, διάβασε αυτή και της είπανε, και βρήκε ότι αυτό το σχέδιο ήταν, λέει, φτιάχτηκε πριν 200 χρόνια. Από, λοιπόν, και είναι στο site ενός Jacob, κάπως λέγεται Jacob, σας έχω ζαλίσει, αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία πληροφορία. Από το Jacob Bromwell,
πριν 200 χρόνια. Λοιπόν, κορίτσια μου, αγόρια μου, δεν ξέρω ποιος, αν με βλέπουν αγόρια, βλέπουν και άντρες, εννοείται. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, πάρα πολύ ωραία πληροφορία, μου άρεσε πάρα πολύ. Ενώ, εντάξει, λοιπόν, η εικόνα είναι αυτή, δεν ξέρω αν φαίνεται. Σας το δείχνω. Λοιπόν, και άλλο ένα. Και παρακαλώ. Ξέρετε πόσο έχει. Λοιπόν, 139 ευρώ. Οπότε, κορίτσια, άμα το δείτε. Και το άλλο ένα, 163 ευρώ. Παναγία μου, τι τιμές είναι αυτές. Λοιπόν, οπότε, αν θα έχει το τέτοιο, στο Zara Home, να πάτε να το πάρετε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, σωστά, Τζορτζίνα Αγγέλου. Λοιπόν, και ορίστε η πληροφορία. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, εννοείται. Και πολύ ευχάριστο όταν μαθαίνεις. Αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω να είστε καλά και να σας αρέσει αυτή η συνταγή με τις μελιτζανοκεφτέδες. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, θα σας τα γράψω και από κάτω, είναι ότι δεν κολλάνε μεταξύ τους πάρα πολύ οι κεφτέδες, οπότε ή θα βάλετε στο μείγμα περισσότερο αλεύρι για να αρχίζει να κολλάει, ή την ώρα που παίρνετε μία ποσότητα και βάζετε στο αλεύρι, να το πιέζετε λιγάκι για να σχηματίζονται οι κεφτέδες. Καλό είναι σε αυτό ότι τα υλικά είναι κομμένα σε κυβάκια και τα νιώθεις. Εγώ έφαγα πολύ, έχω πάρα πολύ καιρό να φάω, αλλά ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Αξίζει το κόπο να προσπαθείτε να το φτιάξετε. Οπότε, όλα καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο δεν θα έχει μαγειρική. Της Κυριακής στο βίντεο θα σας κάνω παρουσίαση τα σκεύη που έχω όλα. Λοιπόν, σας φιλώ να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τη ζέστη και γενικά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!